Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι εξαιρετικά χαρούμενη σήμερα, γιατί θα πάρω συνέντευξη από έναν άνθρωπο που θαυμάζω πολύ και αγαπώ. Άρησε αγαπώ, παρόλο που η σχέση μας είναι διαδικτυακή μέχρι τώρα, τον Άρη τον Δημοκίδη. Γεια σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Όλο το κανάλι περιμένει πώς και πώς αυτό. Και εύχομαι η σχέση μας και η αγάπη μας να γίνει και διαζώσεις. Το σκεφτόμουν αυτό χθες, ότι ο Άρης είναι ένας από τους ανθρώπους που θέλω να αγκαλιάσω και διαζώσεις. Λοιπόν, σε ρώτησα χθες να μου στείλεις το βιογραφικό σου και τι κάνει ο άνθρωπος, στέλνει τρεις γραμμές. Στέλνει την καταχώρηση που έχει στην εφημερίδα Lifeo, που λέει: γεννήθηκα το 1978 στη Θεσσαλονίκη, σπούδασα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας στο Λονδίνο, όπου έκανα και μεταπτυχιακό στην πολιτιστική διαχείριση. Ασχολήθηκα με τα blog στη δεκαετία του 2000 και στο τέλος της ξεκίνησα τη συνεργασία με τη Lifeo. Ήμουν διευθυντής του Lifeo.gr, της ιστοσελίδας δηλαδή του site, μέχρι το 2017, όταν ξεκίνησα το δικό μου site Μικροπράγματα, πάντα κάτω από την ομπρέλα της Lifeo. Γράφω παιδικά βιβλία, έχουν κυκλοφορήσει 15 μέχρι στιγμής από τις εκδόσεις Μετέχμιο και κάθε Σαββατοκύριακο φτιάχνω ένα ηχητικό ντοκιματέρ για τα Lifeo Podcasts. Και από εκεί ήταν που σε ανακάλυψα, Άρη, και όπως σου έγραψα και στο Instagram, έπεσα πάνω σου και έμεινα. Ναι, χαίρομαι. Αλλά να σε ρωτήσω, που λες ότι ήταν τρεις γραμμές στο βιογραφικό, τι παραπάνω να έγραφα, αυτά Κοίταξε, είναι. Το γεγονός ότι γράφεις ένα τόσο σύντομο βιογραφικό δείχνει ακριβώς ότι είσαι ένας άνθρωπος με περιεχόμενο. Κατά τη γνώμη μου, όσο πιο μεγάλο είναι το βιογραφικό ενός ανθρώπου και όσες περισσότερες αχρίαστες πληροφορίες περιέχει, τόσο περισσότερη ανασφάλεια δείχνει. Κατά τη γνώμη μου, ως ψυχολόγου φυσικά, μπορεί να έχω και άδικο. Μπορεί, ποιος ξέρει. Το είπα λίγο σκοπτικά, χωρίς να εξηγώ τι εννοώ. Δεν ήταν έκπληξη. Ήταν μια ευχάριστη διαπίστωση ότι ναι, είναι όπως τον κατάλαβα. Δεν είναι δήθεν, δεν είναι mainstream. Μάλιστα, λοιπόν, χαίρομαι. Ο Άρης Δημοκίδης αυτή τη στιγμή επικρατεί στο χώρο του ελληνικού podcast. Έχει το podcast Μικροπράγματα της Lifeo, το οποίο είναι ένα podcast με μεγάλη, δεν λέμε αναγνωσιμότητα, πώς το λέμε, ακουστικότητα. Ακροαματικότητα, ωραία. Είναι ένα podcast με φοβερή ακροαματικότητα, νομίζω έχει 9 εκατομμύρια ακροάσεις μέχρι σήμερα και πάμε. Mm-hmm. Αυτό σχεδόν, τώρα είναι 9.750. Άρα είναι 10 εκατομμύρια ακροάσεις. Οπότε ετοιμάζομαι για τα 10 εκατομμύρια να κάνω κάτι ωραίο για να το γιορτάσω. Συγχαρητήρια, Άρη μου, συγχαρητήρια. 10 εκατομμύρια ακροάσεις σε podcast είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός για την Ελλάδα, που στην Ελλάδα τα τελευταία 2-3 χρόνια έχουν αρχίσει οι άνθρωποι να ανακαλύπτουμε τον μαγικό κόσμο των podcasts. Είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να συμβεί το podcast για ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να ακούσουν ποιοτικά, ηχητικά ντοκουμέντα, μιλάω για το δικό σου podcast, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς εικόνα, μόνο ήχο, κυριολεκτικά μπορούμε να σε πάρουμε παντού. Στη γυμναστική, στο μαγείρεμα, στο καθάρισμα, στο αυτοκίνητο, παντού. Έχεις ένα καταπληκτικό τρόπο να προσεγγίζεις τα γεγονότα, ο οποίος με εξέπληξε, με ενθουσίασε. Η λέξη έκπληξη να μου επιτραπεί, γιατί υπάρχει, άμα μπει κάποιος να βρει τον κατάλογο των ελληνικών podcast, θα δει διάφορων ειδών προσεγγίσεις στα podcast. Η δική σου ξεχωρίζει. Ξεχωρίζει γιατί πρώτα απ' όλα είναι ξεκάθαρο πόση δουλειά κάνεις για κάθε επεισόδιο, ξεκάθαρο δηλαδή, είναι ηλίου φαϊνότερο ότι κάνεις πάρα πολύ έρευνα και σοβαρή έρευνα, όχι επιφανειακά πράγματα, όχι ας μιλήσω για αυτό το θέμα, ας ανοίξω το στόμα μου και ας πω τι μου κατέβει, τεκμηριωμένη κάθε λέξη. Και επίσης είναι πάρα πολύ ωραίος ο τρόπος που εκφέρεις το λόγο. Δηλαδή, θα σου πω ως ψυχολόγος, δεν είμαι ψυχογλωσσολόγος, αλλά ως ένας απλός ψυχολόγος μπορώ να πω ότι εκπέμπει μία ηρεμία και μία αρμονία η φωνή σου, το οποίο ηρεμεί την ψυχή. Δηλαδή, αν ακούς να μιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εναντιωματικός, ο οποίος έχει μέσα του συγκρούσεις, ο οποίος έχει αρνητικά συναισθήματα, σε αναστατώνει. Η φωνή σου είναι κατευναστική. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο.
Για μένα. Και για πολλούς άλλους ανθρώπους, γιατί έχω συστήσει το κανάλι σου, το κανάλι σου, έχω συστήσει το podcast σου στο κανάλι μου στο YouTube και έχουν γίνει πολύ φανατικοί ακροατές σου. Και λένε έχεις δίκιο, είναι όπως τα έλεγες, γιατί έχω πει σε διάφορα βίντεο, σε live και λοιπά, σε έχω αναφέρει. Και επίσης έχεις έναν καταπληκτικό τρόπο να είσαι αντικειμενικός. Έχω διάφορα ερωτήματα να σου κάνω πάνω σε αυτό το θέμα, τώρα έτσι λίγο μια εισαγωγή κάνω. Είμαι σίγουρη ότι σε γνωρίζουν όλοι όσοι βλέπουν αυτό το βίντεο και ίσως κάποιοι που βλέπουν αυτό το βίντεο να μην γνωρίζουν εμένα και να γνωρίζουν εσένα. Αλλά όχι, είναι... και το αντίστροφο. Ήταν μια πολύ σπουδαία ανακάλυψη μέσα στο Πάσχα αυτή. Δηλαδή το Πάσχα μου ήταν δημοκηδιακό, θα μπορούσε. Έχω ακούσει όλα τα επεισόδια και εξαιρετικά επεισόδια... Με τίτλο «Η σκληρή αλήθεια για το ένα πρόσωπο, το άλλο πρόσωπο», τα οποία ήταν έτσι συγκλονιστικά. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα επεισόδια σου στα οποία πας στην αγαπημένη σου δεκαετία, τη δεκαετία των 80s, δεν κάνω λάθος, ή, τον, ή και των 90s. 80s. Είναι η αγαπημένη μου. Πάω και στο 90s και σε όλες, αλλά 80s ήμουν παιδί τότε, οπότε... Ξέρεις, Άρη, είσαι στην ηλικία του αδερφού μου. Ο αδερφός μου γεννήθηκε 6 Ιουνίου του 78. Εγώ 4 Μαΐου του 75, άρα εσύ είσαι περίπου στην ηλικία του αδερφού μου. Άρα είχαμε περίπου την ίδια παιδική ηλικία, ενώ χρονολογικά, σίγουρα όχι το ίδιο, γιατί εσύ μεγάλωνες στη Θεσσαλονίκη και εγώ στην Πάφο της Κύπρου. Γιατί σ' αρέσουν τόσο πολύ τα ΙΤΙΣ? Γιατί τότε ανακάλυψα τον κόσμο. Ως παιδί όλες οι πρώτες μου αναμνήσεις μέχρι και την εφηβεία είναι δεκαετία του 80. Όχι γιατί ήταν τόσο καλύτερη από τις άλλες δεκαετίες, φυσικά και δεν ήταν απαραίτητα, αλλά επειδή όταν ανακαλύπτεις τον κόσμο για πρώτη φορά και για πρώτη φορά το κάθε διαφορετικό πράγμα, από ταινίες, μουσική κλπ, εντυπώνονται τόσο πολύ μέσα σου, που μέχρι το τέλος της ζωής σου πιθανότατα θα θεωρείς ότι ήταν τα καλύτερα, οι καλύτερες ταινίες, τα καλύτερα άλμπουμ, οι καλύτεροι καλλιτέχνες, οι σημαντικότερες εξελίξεις που συνέβησαν και καθόρισαν όλο το... είναι συνήθως στην δεκαετία που έζησες ως παιδί. Και μεγαλώντας, αυτό που κατάλαβα ότι το κάνει πολύ διαφορετικό είναι ότι δεν υπήρχε ο κινησμός τότε, ο ενήλικος κινησμός. Ας πούμε τώρα, με το που θα ακούσω ένα καινούριο τραγούδι, θα πω αυτό είναι αντιγραφή εκείνου και λοιπά, οπότε τέλος πάντων. Ενώ τα τραγούδια των 80's, που σίγουρα ήταν αντιγραφές προηγουμένων δεκαετιών, επειδή δεν το ήξερα και επειδή, ξέρεις, δεν είχα αυτόν τον κινησμό, έλεγα πω καταπληκτική μουσική και λοιπά. Σήμερα την ίδια ακριβώς μουσική θα έλεγα σιγά τα πράγματα και τα έχουμε ακούσει και αυτά τα έχουμε ακούσει χίλιες φορές και θα έχουν ξαναγίνει και είναι αντιγραφές και πά. Θα απέρριπτα. Τότε δεν απέρριπτα. Τότε θεωρούσα ότι κάθε πράγμα που συνέβαινε γύρω μου όταν ήμουν παιδί είχε πάρα πολύ μεγάλη αξία. Συνέβαινε για πρώτη φορά παντού, ήταν πολύ σημαντικό, ήταν πολύ ξεχωριστό και έμεινε για πάντα μέσα μου. Οπότε αυτό είναι ότι ξαναγυρίζω στην παιδική μου ηλικία γυρνώντας τα έτης και είναι κάτι πολύ ευχάριστο. Να γίνω λίγο ψυχολογός. Είχες μια ευτυχισμένη παιδική ηλικία. Ναι, ωραία ήταν. Ναι. Έχεις μια καλή παιδική ηλικία και χαίρομαι πολύ για σένα, γιατί οι άνθρωποι που μεγαλώνουν σε καλοήθες περιβάλλον δεν έχουν κανένα απολύτως λόγο να αποθήσουν οτιδήποτε. Από μουσική, από εικόνες, από διαφημίσεις, από ταινίες, από τα πάντα, ρουφούν τα πάντα. Και χαίρομαι πάρα πολύ για σένα. Χαίρομαι να συναντώ ανθρώπους οι οποίοι μεγάλωσαν σε αγαπητικά περιβάλλοντα. Γιατί δεν είναι πολλοί αυτοί οι άνθρωποι, Άρη. Και είναι πολύ έτσι ευχάριστο. Ναι, ναι. Όχι, η παιδική ηλικία ήταν καλά. Στην εφηβεία υπήρξαν προβλήματα και μετά τα 20 υπήρξαν, αλλά η παιδική ηλικία ήταν πάρα πολύ καλά. Χαρούμενη. Μπράβο. Και επίσης είσαι και πολύ ευφύς. Γιατί η ευφία είναι κάτι το οποίο είναι γενετικό. Γεννιέται ένα παιδί με την ευφία του, γεννιέται με το νοητικό του δυναμικό. Και αν έχεις υψηλό νοητικό δυναμικό, έχεις και πολλές νευρικές απολύξεις να ρουφήξουν όλα αυτά τα οποία περιγράφεις. Άρα σε έχω διαγνώσει. Είχε καλή παιδική ηλικία και ήταν έξυπνος. Γράφεις παιδικά βιβλία.
Έχεις γράψει, λέει, 15 παιδικά βιβλία, τα οποία κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Εγώ έψαξα και βρήκα κάποιους τίτλους των βιβλίων σου και εντωμεταξύ εννοείται ότι θέλω να τα διαβάσω τώρα. Να, θα σου στείλω. Είναι η δεν το λέω για να μου στείλεις, θα πάντα πάρω, ρε. Όχι, θα στείλω. Η κραυγή της Τζοκόντα, η κατάρα της χαμένης Ατλαντίδας, 7 συναρπαστικές ημέρες, η τελευταία συναυλία, η στοιχειωμένη ταινία. Δεν θέλω να μάθω να διαβάζω. Το απαγορευμένο βιβλίο, το παιδί που δεν αγαπούσε τα βιβλία, το πρωτοχρονιάτικο διαστημόπλιο, η παράξενη χρονομηχανή, το μαγεμένο χωριό, το χρυσό βουνό, η χώρα των μαγικών ονείρων, το νησί των Χριστουγέννων. Δεν ξέρω αν έχω ξεχάσει κανένα. Έχω μπει στη ιστοσελίδα του Μετεχνείου και τα διαβάζω, δεν έχω κάνει καμία. Όλα τα είδες. Λοιπόν, πότε άρχισες να γράφεις παιδικά βιβλία? Άρχισα να γράφω περίπου όταν ήμουν 28, αν θυμάμαι καλά, δηλαδή, ναι, τώρα είμαι 45. Ξεκίνησα λοιπόν να γράφω παιδικά βιβλία γιατί είχα κάπως κουραστεί από το γράψιμο. Λατρεύω το γράψιμο, από παιδάκι μου άρεσε το γράψιμο και έγραφα και παραμύθια και εφημερίδες και λοιπά και λοιπά. Έγινα δημοσιογράφος. Και κάνοντας και το μεταπτυχιακό μου, τέλος πάντων, ασχολιόμουν, έγραφα διατριβές, σοβαρά άρθρα, πράγματα τα οποία έπρεπε να είναι απολύτως τεκμηριωμένα, την αλήθεια κλπ. Και σε κάποια στιγμή είχα κουραστεί λίγο από αυτό και έτσι για να ξεσκάσω λίγο αποφάσισα να γράψω κάτι πιο ελαφρύ. Κάτι που θα μπορούσα να πω όσα ψέματα ήθελα, χωρίς να έχω το άγχος ότι δεν είναι τεκμηριωμένο ή πρέπει να το τσεκάρω αυτό. Δεν ήθελα πια να λέω μόνο την αλήθεια, να γράφω την αλήθεια. Και έτσι κατέληξα να γράφω παραμύθια και παιδικά βιβλία για μεγαλύτερα παιδιά, ξεκινώντας από τη χώρα των μαγικών ονείρων και των ιστών Χριστουγέννων, που ήταν για δύο αδέρφια που έχουν μαγικές δυνάμεις και τα οποία ήταν εγκλωβισμένα το καλοκαίρι στη χώρα των μαγικών ονείρων. Ένα καλοκαίρι, όπως ήμουνα και εγώ, ήταν εγκλωβισμένα στην πόλη, γιατί οι γονείς δούλευαν και δεν μπορούσαν να κάνουν διακοπές. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, εγώ δούλευα και δεν μπορούσα να κάνω διακοπές. Και έτσι διαπίστωσα ότι μπορούσα να ξεφύγω πάρα πολύ εύκολα με αυτό και να νιώσω ότι και εγώ ταξίδευα με τα παιδιά, που να πετούσα πάνω από τη θάλασσα, πήγαινα σε καταπληκτικά μέρη, και επειδή γράφοντας βιβλία τα ζω και λίγο κινηματογραφικά, δηλαδή πάντα βλέπω αυτό που γράφω, πάντα φαντάζομαι πώς είναι και όλα αυτά που γράφουν, ήταν πάρα πολύ ωραίο γιατί ένιωθα ότι ξέφευγα, και έτσι συνέχισα για πολλά χρόνια και έγραφα. Ξέρεις τι είναι αυτό που μου κάνει εντύπωση στα 28 σου, τότε που σύμφωνα με τα ευρήματα της μοντέρνας νευροψυχολογίας ολοκληρώνεται η ανάπτυξη του εγκεφάλου των ανδρών, όταν πλέον απέκτησες όλες τις νοητικές δυνατότητες, τις δομικές, τις εγκεφαλικές ενός ενήλικα, τότε επέτρεψες τον εαυτό σου να βουλιάξεις την παιδικότητα. Αυτό είναι καταπληκτικό. Μάλιστα. Δηλαδή, από ένα χώρο που πλέον είχες όλο σου τον εγκέφαλο υπό έλεγχο, γιατί πρόσθυμε με το οποίο οι λοβοί συνεχίζουν να εξελίσσονται μέχρι και την ηλικία των 28 στους άνδρες και των 26 στις γυναίκες. Άρα, όταν απέκτησες όλη σου την ικανότητα λογικής, τότε είπες, τώρα που την κρατάω, μπορώ να την αφήσω για λίγο και να παίξω. Δεν πολύ είναι τυχαία ηλικία τα 28. Ναι, ναι, ναι. Πολύ ενδιαφέρον. Ναι, ναι, ναι. Είναι καινούριο εύρημα αυτό της τελευταίας πενταετίας. Μέχρι τώρα θεωρούσαμε ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος εξελίσσεται μέχρι τα 12 χρόνια. Έχει όμως βρεθεί σε πρόσφατες μελέτες, γιατί αντιλαμβάνεσαι είναι δύσκολο να γίνουν αυτές οι μελέτες, γιατί παλιότερα γινόντουσαν σε πτωματικούς εγκεφάλους. Τώρα τελευταίως έχουμε τα μηχανήματα ώστε να μπορούμε να παρατηρούμε τη δομή του ανθρώπινου εγκεφάλου ενός ζώντος οργανισμού. Τώρα ξέρουμε ότι μέχρι τα 28 στους άνδρες και τα 26 στις γυναίκες αναπτύσσονται οι πρόσθυμοι τοπί λοβοί, που είναι ο πιο μοντέρνος εγκέφαλος. Και λέει, όλη η λογική και όλα αυτά τα επιστημονικά εδράζονται στους πρόσθυμους με τοπίους λόγους.
Μάλιστα. Οπότε όταν το πήρες στα χέρια σου και λες τώρα μπορώ να παίξω με αυτό, τώρα που έχω όλη μου τη λογική, τώρα μπορώ να παίξω με αυτό. Ναι, ναι. Τώρα δεν χρειάζεται να την αξιοποιήσω μόνο για τα ενήλικα πράγματα. Ναι, έτσι. Μιλάς για όλα, δεν είναι, είσαι ανοιχτός. Για ό,τι έχεις μιλήσει στο podcast μπορούμε να μιλήσουμε εδώ. Ναι, βέβαια. Ναι. Έχω παρακολουθήσει με πάρα πολύ ενδιαφέρον, θα το βάλω και στην περιγραφή αυτού του βίντεο, το σύνδεσμο, ένα επεισόδιο στο podcast σου όπου μιλάς για τη φοβία. Και μιλάς για μια δική σου εμπειρία. Για την αγχώδη διαταραχή. Για την αγχώδη διαταραχή. Που είχα, μπράβο, ναι. Από ποια ηλικία μέχρι ποια ηλικία διήρκησε η ταλαιπωρία σου με την αγχώδη διαταραχή? Θα έλεγα από τα 23 περίπου ως τα 33. Okay. Μία δεκαετία. Και εμένα τόσο μου πήρε. Ναι. Από τα 23 μέχρι τα 33. Απλά κράτησε τόσο πολύ. Γιατί δεν έκανες θεραπεία. Ακριβώς, ναι. Αυτό ήταν αν μπορούσα δηλαδή να γυρίσω πίσω. Δεν ξέρω τι θα έκανα αν μπορούσα να γυρίσω πίσω. Άρη, έκανες ψυχοθεραπεία, αλλά δεν έκανες την αντικαταθλιπτική θεραπεία. Πώς είχε γίνει? Λοιπόν, περίπου στα, ας πούμε σου είπα για τα 33, περίπου στα 31 αποφάσισα επιτέλους ότι δεν πάει άλλο και πρέπει να κάνω ψυχοθεραπεία. Α, το πάλευες χωρίς ούτε ψυχοθεραπεία. Ναι, 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 αυτό. Γιατί σκεφτόμουν, αυτό που είχα, για να πούμε και για τους θεατές, ήταν ότι η αγχώδης διαταραχή μου στην πραγματικότητα ήταν ότι δεν εξέφραζα κάποια συναισθήματα όπως έπρεπε, καταχώνιαζα, δεν αντιμετώπιζα τέλος πάντων κάποια πράγματα που έπρεπε να αντιμετωπίσω και αυτό μου έβγαινε με ψυχοσωματικό τρόπο, δηλαδή είχα διάφορα ψυχοσωματικά και κυρίως είχα το άγχος ότι όλα αυτά τα ψυχοσωματικά, τα συμπτώματα ας πούμε, που είχα, ότι ήταν θανατηφόρα ασθένεια. Οπότε ήταν στην ουσία αρρωστοφοβία, αν υπάρχει τέλος πάντων. Ναι, υπάρχει. Υπάρχει υποχονδριασμός, υπάρχει φοβία της ασθένειας, υπάρχει γενικευμένη αχώδης διαταραχή, υπάρχουν συγκεκριμένες αχώδης διαταραχές. Υπό την οπτική της νέας... βλέποντας μέσα από την οπτική της νέας ψυχοπαθολογίας, όλα αυτά τα βλέπουμε σε φάσμα. Οπότε δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία ποια συγκεκριμένη αχώδη διαταραχή έχει κάποιος ή συστηματική διαταραχή. Η σημασία έχει ότι είναι διαταραγμένη η έκχυση των νευροδιαβιβαστών που επικοινωνούν τα μηνύματα από τον εγκέφαλο στο σώμα. Πήρες εσύ αντικαταθλιπτική θεραπεία? Ναι, μετά από περίπου 9 χρόνια που χοντρικά που παιδευόμουν και κάθε μέρα σχεδόν πίστευα ότι έχω καρκίνο, γιατί δεν ήμουν υποχονδρίος, ήμουν κατά φαντασία ασθενής. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή δεν φοβόμουν ότι μην κολλήσω αυτό, μην κάνω, πίστευα ότι ήδη είχα κολλήσει, ότι ήδη είχα μεγάλωνε κάποιος όγκος μέσα μου και που δεν μπορούσα να τον... και πήγαινα στους γιατρούς και τους οποίους φοβόμουν πάρα πολύ. Μετά από πάρα πολλά χρόνια ξεκίνησα ψυχοθεραπεία. Στην αρχή μου είπε η ψυχίατρος ότι μπορεί να γίνει μόνο φάρμακα, το οποίο δεν το συστήνω, μπορεί να γίνει φάρμακα και ψυχοθεραπεία και μπορεί να γίνει και μόνο ψυχοθεραπεία. Εσύ ξεκίνησες μόνο με ψυχοθεραπεία στην αρχή. Ναι, γιατί λέω εντάξει, το έχουμε, δεν χρειάζεται κλπ. Πήγα όντως πολύ καλύτερα και με βοήθησε και μόνο η ψυχοθεραπεία. Δεν με βοήθησε να φύγει η αγχώδης διαταραχή. Αυτό που με βοήθησε όμως πάρα πολύ ήταν να έρθω σε επαφή με τα συναισθήματά μου, τα οποία δεν βίωνα, να τα εκφράζω πολύ καλύτερα κλπ. Δηλαδή με βοήθησε τρομερά και μόνη της στη ζωή μου. Όμως δεν μου έλυσε το μεγάλο πρόβλημα. Οπότε σε κάποια στιγμή, επειδή ήταν και άρρωστη η μαμά μου με καρκίνο, ναι, και έβλεπα ότι ήταν στα τελευταία της και αυτό με τρέλαινε πραγματικά και το έβγαζα και πάνω στον εαυτό μου ανακαλύπτοντας κάθε μέρα και άλλους νέους καρκίνους κλπ. Κλπ. Είπα ότι okay, ας δοκιμάσουμε το κάτι που θα είναι για το άγχος, αντιαγχωτικό ας πούμε, το οποίο ήταν αντικαταθλιπτικά. Ναι, 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 είναι αντικαταθλιπτικά, Άρη μου, γιατί... Παρότι δεν είχα
κατάθλιψη, αλλά ήταν ό,τι έπρεπε για το άγχος. Ναι. Οι νευροδιαβιβαστές που μεταβιβάζουν το θλίψη, το φόβο, τον πόνο και το άγχος είναι ήδη. Μάλιστα. Οπότε η αντικαταθλιπτική θεραπεία βοηθάει στο να ανέβουν τα επίπεδα σερωτονίνης στο αίμα, η οποία σερωτονίνη είναι ένας νευροδιαβιβαστής που είναι όπως τον ενορχιστρωτής νευροδιαβιβαστής, επηρεάζει και πολλούς άλλους νευροδιαβιβαστές και βοηθάει πάρα πολύ γενικότερα στο να πέσει το άγχος, οι φοβίες να αμβλυνθούν και να αυξηθεί καλή διάθεση. Και μετά έφυγε η μαμά. Ναι. Και όταν έφυγε η μαμά, εσύ ήσουν ήδη ενδυναμωμένος και από την ψυχοθεραπεία και από την αντικαταθλιπτική θεραπεία. Ακριβώς. Και μπορείς να την αντιμετωπίσεις καλύτερα. Ναι, ναι, ναι. Ναι, να απενθήσω με πιο υγιή τρόπο και ναι, αυτό νομίζω. Ότι δηλαδή μπόρεσα να το αντιμετωπίσω καλύτερα. Έχασες σε νεαρή ηλικία τη μητέρα σου, Άρη, που πω. 33, εντάξει. Όχι πολύ νεαρή, θα μπορούσε να ήταν και εντάξει. Ξέρεις, πολλοί άνθρωποι εδώ στο κανάλι αναφέρουν ότι έχουν αυτό το φόβο. Ότι είναι, ξέρω εγώ, 30, 35, 40 ή 45 ή 48 όπως είμαι εγώ και λένε ένας φόβος που έχω είναι όταν θα φύγουν οι γονείς μου από τη ζωή ότι θα δυσκολευτώ πάρα πολύ να το αντιμετωπίσω. Θα ήθελες να μας δώσεις κάποια, λόγω της δικής σου πείρας της προσωπικής, αλλά λόγω και του ότι είσαι και ψυχοεκπαιδευμένο και ψυχοθεραπευμένο πρόσωπο, έχεις κάποια tips να μας δώσεις γι' αυτό, πώς θα μπορούσε κάποιος να το αντιμετωπίσει καλύτερα? Να σου πω, σε πολλά πράγματα, ακριβώς επειδή συνεχίζω την θεραπεία 10-10 τόσα χρόνια μετά, δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς τι κάνω εγώ μόνο και τι κάνει το Zoloft, ας πούμε. Οπότε, κατάλαβες. Στην περίπτωση μου εμένα είναι το Fluxil. Το Fluxil το οποίο είναι generic του Prozac. Ναι. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Και εγώ τώρα παίρνω το Serolux που είναι το γενώσιμο. Ναι. Όταν υπήρχε μια έλλειψη. Το Zoloft είναι πολύ καλό. Είναι πολύ καλό για άνδρες το Zoloft. Πάρα πολύ καλό. Γνωρίζω πολλούς νεαρούς άνδρες που το παίρνουν, οι οποίοι έχουν πολλή βοήθεια, αλλά δεν χάνουν και την ενεργητικότητα τους και γίνονται και πολύ πιο δημιουργικοί. Μιλούσα με έναν 26χρονο νεαρό χθες, ο οποίος το παίρνει από τα 17 του, και ο οποίος έχει χωρίσει πρόσφατα και μου λέει, αν δεν έπαιρνα το Zoloft, τώρα αμέσως μετά το χωρισμό θα ήμουν στα πατώματα. Όχι ότι δεν στενοχωρέθηκα, ναι, όχι ότι δεν πενθώ το χωρισμό, αλλά μπορώ να πω στη δουλειά μου, μπορώ να προγραμματίσω πώς θα εξελίξω τη ζωή μου από εδώ και πέρα. Δεν είμαι... Είναι, ναι. Στους άνδρες εντύκριται το Zoloft, δεν ξέρω γιατί, δεν είμαι ψυχίατρος να γνωρίζω, αλλά είναι καλό φάρμακο. Καλό. Είναι φανταστικό. Σε σχέση με κάτι που μου είπες όταν μιλήσαμε στο podcast για τον Νικόλα Άσιμο, στο οποίο συμμετείχες, για το ότι από ό,τι φαίνεται όλες αυτές οι τρελές, ας πούμε, ιδιοφύειες, που δεν είμαι τρελή ιδιοφυΐα, δεν είμαι ιδιοφυΐα. Τρελή δεν είσαι ιδιοφυΐα. Όχι, να μου επιτρέψεις εμένα να σου πω ότι είσαι ιδιοφυής. Και αυτό είναι ένα κομπλιμάν το οποίο κάνω πολύ σπάνια σε ανθρώπους. Είσαι πολύ έξυπνος, πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Εννοώ μάλλον τους δημιουργικούς ανθρώπους που είπες ότι η επιστήμη πλέον δείχνει ότι αν όλες αυτές οι ιδιοφυΐες που λέγανε ότι επειδή έχει διπολική διαταραχή έχει τόση ιδιοφυΐα, ή ο Άσιμος ότι αν έπαιρνε φάρμακα και γιατρευόταν δεν θα ήταν πια τόσο καλός καλλιτέχνης. Δηλαδή ότι πρέπει να είσαι βασανισμένος. Ήταν πολύ καλύτερος. Πολύ καλύτερος. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω εγώ είναι ότι παίρνοντας το Zoloft και γιατρεύοντας, ας πούμε, θεραπεύοντας σε μεγάλο βαθμό αυτό που είχα, ότι βίωσα αυτό, ότι δηλαδή η δημιουργικότητά μου έγινε ακόμα καλύτερη. Απογειώθηκε. Ήταν... Ναι, γιατί πολλές φορές σκεφτόμουν μήπως επειδή είμαι τόσο ταλαιπωρημένος και είναι καταφύγιό μου είτε η τέχνη, το να γράφω βιβλία, είτε η δημοσιογραφία, να κάνω ρεπορτάζ κλπ. Όταν θα είμαι καλά πλέον δεν θα χρειάζεται να κάνω αυτά, και όμως τα έκανα με περισσότερη όρεξη. Οπότε, ναι, αυτό. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το λες, ότι συνεχίζεις και παίρνεις το Zoloft, όπως λέω και εγώ ότι συνεχίζω και παίρνω το Fluxil,
Γιατί υπάρχει κάτι που πρέπει να το μάθει ο κόσμος. Εάν για μεγάλο ικανό χρονικό διάστημα παραμείνεις με την αγχώδη διαταραχή, με την κατάθλιψη, με τις κρίσεις πανικού, χωρίς να κάνεις θεραπεία, χρειάζεται να παίρνεις διαβίου μετά το αντικαταθλιπτικό. Φυσικά θα σου το πει ο γιατρός σου αυτό το πράγμα, αλλά ο ανθρώπινος οργανισμός λειτουργεί με την αρχή της ομοιόστασης και αν αφήσουμε λόγω άγνοιας, λόγω φόβου, αν αφήσουμε τον εαυτό μας για μια δεκαετία, για 8 χρόνια, για 7 χρόνια να είναι σε κατάσταση που να έχει συνεχώς όλα αυτά τα συμπτώματα άγχους, φόβου, πόνου κτλ., μετά ο οργανισμός θεωρεί πως αυτή είναι η φυσική του κατάσταση και προσπαθεί να σε ξαναπάρει εκεί. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να παίρνεις την αντικαταθλιπτική θεραπεία χρόνια. Ενώ αν με την απαρχή κάποιων συμπτωμάτων οι άνθρωποι δεν είχαμε την προκατάληψη για τη φαρμακοθεραπεία και παίρναμε τη φαρμακοθεραπεία, θα μπορούσε να χρειαστεί να την πάρουμε για 6 μήνες, 9 μήνες και μετά να σταματήσουν. Επίσης υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν γενετική προδιάθεση για τέτοιες παθήσεις, για τέτοιες διαταραχές, οι οποίοι πάλι επίσης μπορεί να χρειάζεται να τα πάρουν διαβίου. Αλλά δεν είναι κάτι κακό να τα πάρεις διαβίου, δεν είναι χάπια τα οποία έχουν παρενέργειες. Εμένα αυτό που παίρνω έχει παρενέργεια ότι θα σε αδυνατίζει, για παράδειγμα. Α, ναι. Σκέψου πώς θα ήμουν αν δεν το παίρνω. Εγώ έβαλα όταν το ξεκίνησα. Βάζεις, βέβαια... Το Zoloft βάζεις, αλλά μετά προσαρμόζεσαι. Γυμνάζεσαι. Βέβαια, προσαρμόστηκε μετά. Όχι, με το Prozac χάνεις. Με το Prozac. Χλοξετίνη χάνεις βάρος, ναι. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ καταφέρνω να διατηρώ την ομοιόσταση. Μάλιστα. Άρα, ξεκίνησες να γράφεις βιβλία στα 28, από τα 33 και μετά 34. Πλέον απελευθερώθηκες και από την δυναστεία της αγχώδους διαταραχής, την καταδυνάστευση. Ναι, και χάρη στην ψυχίατρό μου, η οποία ήταν φανταστική και η οποία ακόμα και όταν απελευθερώθηκα, ας πούμε, σε μεγάλο βαθμό, πηγαίνω όποτε βρίσκομαι, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη. Καλά, όχι όποτε βρίσκομαι, μια φορά το χρόνο, μια φορά στα 2 χρόνια, πηγαίνω είτε... Κάποιες φορές που, ας πούμε, ξανακυλούσα ή με άγχωνε κάτι και δεν μπορούσα να καταλάβω τι ήτανε, μπορεί να πήγαινα, ας πούμε, μια φορά στα 2 χρόνια, είτε μόνο και μόνο για να τη δω και για να μιλήσουμε και γιατί χαίρομαι τόσο πολύ. Δεν είναι μια εξαιρετική σχέση αυτή με έναν καλό θεραπευτή που νιώθεις το therapeutic rapport, λέγεται στα αγγλικά, η θεραπευτική συμπαράσταση. Ότι είναι πραγματικά εκεί και σε συμπονεί ο θεραπευτής σου. Πάρα πολύ. Πολύ είναι υπέροχη. Η Μαρία Μαρκοπούλου λέγεται και είναι υπέροχη. Ευχαριστούμε που λες και το όνομα. Ευχαριστούμε. Και είναι ψυχίατρος και ψυχοθεραπεύτρια. Είναι και τα δύο προφανώς. Ναι. Δεν είναι όλοι ψυχίατροι ψυχοθεραπευτές. Κάποιοι ψυχίατροι κάνουν επιπλέον σπουδές για να γίνουν και ψυχοθεραπευτές. Ναι. Μάλιστα. Και μου έμαθε τόσα πράγματα που πολλές φορές αισθάνομαι ότι είναι μαζί μου. Δηλαδή. Νιώθω περίεργα, νιώθω, δεν μπορώ να βρω τι μου φταίει και θυμάμαι όλα αυτά που μου έχει πει, όλους τους τρόπους που δουλέψαμε. Την ομιλία μαζί της νοερά. Ναι, και πάρα πολύ γρήγορα βρίσκω τι είναι αυτό που μου φταίει, ανακαλύπτω τι πρέπει να κάνω για να το διορθώσω, δηλαδή ας πούμε ποιο συνέστημα ήταν αυτό το οποίο τώρα αυτή τη στιγμή δεν αναγνωρίζω και δεν βιώνω. Α, είμαι τσατισμένος. Γιατί είμαι τσατισμένος? Είμαι τσατισμένος, τελικά ανακαλύπτω ότι είμαι τσατισμένος, ας πούμε, με τον μπαμπά μου που δεν μου είπε εκείνο και εγώ δεν τόλμησα να του το πω ή μάλλον θεώρησα ότι δεν με πείραξε, γιατί πολλές φορές για να μην υπάρξει καμιά προστριβή και λοιπά, μπορούμε να πούμε ή με το αφεντικό μου, ας πούμε, ή μπορώ να πω ναι, δίκιο, έχεις, εντάξει, θα το κάνω και λοιπά, αλλά σου μένει. Βρίσκω ότι μου έχει μείνει. Το λέω, ας πούμε, στον παπά μου, α, να σου πω, εκείνο όμως με πείραξε που είπες και λοιπά, εντάξει, καταλαβαίνω και εσύ, αλλά και εγώ, ναι. Και μετά μου φεύγουν όλες οι... Γιατί μπορεί να μου βγει με άγχος, το οποίο να μην καταλαβαίνω, και μετά μου φεύγει. Ξέρεις τι έχεις πει και τώρα. Λέω, είναι σαν να πήγα στη Μαρία Μαρκοπούλου. Κάθε φορά έτσι σκέφτομαι. Λέω, είναι σαν να έκανα μια συνεδρία και την έκανα μόνος μου. Και αυτό χάρη σε αυτή να το καταφέρνω πλέον όποτε μου χρειάζεται. Έχεις πει τώρα μια πολύ μεγάλη και υπαρξιακή αλήθεια και ψυχοθεραπευτική αλήθεια. Την αξία της αυθεντικότητας.
Όταν ο άνθρωπος είναι αυθεντικός και ζει αυθεντικά, και αυθεντικότητα σημαίνει αναγνωρίζω τα συναισθήματα μου και τους δίνω τη δέουσα προσοχή, τότε μπορεί να είναι και ευτυχής. Και έχεις κάνει και ένα υπέροχο επεισόδιο στο podcast για το νόημα της ζωής και το έχω ακούσει και αυτό. Και επίσης μας έχεις περιγράψει πώς δουλεύει το μυαλό ενός ανθρώπου ο οποίος είχε κάνει δουλειά με τον εαυτό του. Μέσα σε έτσι πολύ λίγες προτάσεις μας έχεις περιγράψει το αποτέλεσμα που έχει η ψυχοεκπαίδευση και η ψυχοθεραπεία. Έχεις υπόψη σου τον όρο ψυχοεκπαίδευση? Από σένα τον έχω ακούσει. Λοιπόν, η ψυχοεκπαίδευση είναι ένας όρος, ο οποίος είχε χρησιμοποιηθεί αρχικά στη δεκαετία του 70 για τις περιπτώσεις εκείνες τις οποίες ένας ασθενής από σοβαρή ασθένεια έπρεπε, ένας πάσχων από σοβαρή ασθένεια έπρεπε να ενημερωθεί από κάποιον ειδικό, από τον γιατρό του ή κάποιον ψυχολόγο του νοσοκομείου για το τι ακριβώς είναι η ασθένεια του και τι θεραπεία θα κάνει. Αλλά στις μέρες μας ο όρος ψυχοεκπαίδευση χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ψυχολογικών αληθιών, ευρημάτων της επιστήμης της ψυχολογίας και εφαρμογών τους στην καθημερινότητα του ανθρώπου. Τα βίντεο που φτιάχνω εγώ στο YouTube. Αυτό ακριβώς. Ναι, είναι βίντεο τα οποία δίνουν γνώσεις ψυχολογίας απλές, όχι επίπεδου όχι ακαδημαϊκού επίπεδου, απλές γνώσεις ψυχολογίας, οι οποίες όμως μπορεί να είναι χρήσιμες σε έναν άνθρωπο για να καταλάβει καλύτερα τον εαυτό του και τον κόσμο. Και σίγουρα πάντα λέμε ότι χρειάζεται οπωσδήποτε και η ψυχοθεραπεία, γιατί αυτή η πολύ προσωπική σχέση που μόλις μας έχεις περιγράψει με την ψυχίατρο σου, τη Μαρία Τη Μαρκοπουλού, είναι απαραίτητη. Δηλαδή, ο κάθε ένας από εμάς έχει τη δικιά του Μαρία Μαρκοπουλού, όσοι είμαστε ψυχοθεραπευόμενοι. Γιατί ποτέ δεν είσαι ψυχοθεραπευμένος, είσαι ψυχοθεραπευόμενος, εσάι. Έχει ο καθένας τη δικιά του Μαρία Μαρκοπούλου, στην οποία ανατρέχει είτε ουσιαστικά είτε νοερά, κάθε φορά που βρίσκεται στα σταυροδρόμια. Ναι, ακριβώς. Και είναι πράγματα αυτά όμως, τα οποία αν δεν έχεις κάνει ψυχοθεραπεία, είναι δύσκολο να πιάσουνε. Δηλαδή, αν δεν είχα κάνει και να σκεφτώ, α, τι μου φταίει και πρέπει να το κάνω κλπ. Δεν είναι τόσο απλό όσο να πεις σου το πω εγώ, ας πούμε, σαν συμβουλή, ότι ξέρεις τι, άμα είσαι τζατζημένη, κάνε αυτό και αυτό. Έχεις δουλέψει, έχεις σκάψει λίγο βαθύτερα και μετά γίνεται εύκολο και από μόνος. Τώρα που είπες κάτι για τη Μαρία Μαρκοπούλου, επειδή πάντα μιλάω με πολύ ενθουσιασμό για αυτήν, μετά το επεισόδιο του podcast, ακόμα και σήμερα, μου έρχονται συνέχεια μηνύματα και μου λένε ποια είναι η ψυχοθεραπεύτριά σου, μπορείς να κάνεις κλπ. Οπότε για την περίπτωση που κάποιος ενδιαφερθεί, να πω ότι όχι, δεν κάνει από απόσταση και είναι στη Θεσσαλονίκη. Οπότε, γιατί πάρα πολύ συχνά μου λένε και μετά απογοητεύονται και λένε, α, εγώ είμαι Αθήνα και μήπως κάνει και λοιπά. Όχι, είναι στη Θεσσαλονίκη. Μόνο αν κάποιος είναι από τη Θεσσαλονίκη και θέλει, τότε... Θα το σημειώσω το όνομα της πάντως όταν με ρωτάνε, γιατί κρατάω τέτοιες σημειώσεις όταν ακούω ανθρώπους ευχαριστημένους από ειδικούς ψυχικής υγείας, ώστε να τους συστήνω και εγώ, αν μου ρωτήσει κάποιος από Θεσσαλονίκη ποιαν ψυχίατρο ή ποιαν ψυχοθεραπεύτρια ψυχίατρο θα σύστηνε, να τη συστήσω. Δώσε μου τα στοιχεία της αν μπορείς μετά για να τα σημειώσω εκεί. Αν δεν την πειράζει, να την τρελάνουμε. Λοιπόν, άρχισα να σε ερωτεύομαι πλατωνικά όταν ακούγοντας τα podcast σου, προτού φτάσω στο podcast αυτό, το επίμαχο στο οποίο μίλησες για το δικό σου ζήτημα με τη διαταραχή άγχους, άκουγα να λες προς το τέλος, αν αυτός ο άνθρωπος έκανε ψυχοθεραπεία, αν αυτός ο άνθρωπος σε διάφορες σκληρές αλήθειες, αν αυτός ο άνθρωπος έκανε δουλειά με τον εαυτό του και λέγα yes, επιτέλους, κάποιος το λέει. Ήτανε aha moment, δηλαδή την πρώτη φορά που σε άκουσα το έτσι λέω, δεν είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να ακούω κάποιον ο οποίος δεν είναι ψυχολόγος, δεν είναι από το χώρο της ψυχικής υγείας και να λέει το αυτονόητο. Το αυτονόητο για μένα, αλλά και για σένα και για τους ανθρώπους που είμαστε ψυχοεκπαιδευόμενοι, ότι αν έκανε και λίγη δουλειά με τον εαυτό του, θα μπορούσε να το διαχειριστεί διαφορετικά. Βέβαια. Μεγάλη υπόθεση αυτή. Έχω σημειώσει μερικές ερωτήσεις να σου κάνω. Βέβαια. Μόλις έχω πατήσει το σκυλί μου. Γιατί... Γιατί είσαι κατάνθρωπος. Είσαι κατάνθρωπος. Είμαι, ναι. Γιατί, why a cat person? Μισό λεπτό να σου δείξω. Δείξε μας. Λοιπόν, εδώ, αυτή είναι η Στέφη. Γεια σου, Στέφη. Και εδώ είναι
Το καινούριο μας γατάκι, κάτσε δεν βλέπω τι φαίνεται τώρα. Φαίνεται. Ωραία. Ξαπλώνει εκεί που είναι η τσάντα του λάπτοπ. Ναι. Είναι η Λούση. Θα σου πω γιατί είναι γατάνθρωπος. Γιατί, θα το απαντήσω λέγοντας γιατί δεν είμαι σκυλάνθρωπος. Τα σκυλιά νομίζω ότι θέλουν πάρα πολύ προσοχή. Μπορεί να δίνουν και προσοχή, αλλά δίνουν λίγο υπερκινητική προσοχή στον άνθρωπο. Δηλαδή, εγώ δεν θέλω, δεν αντέχω τόσο πολύ που να έρχεται, να πηδάει, να κάνει. Είμαι πολύ χαμηλών τόνων και πολύ χαλαρός στην καθημερινότητά μου και οι γάτες είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή θα έρθει, θα με γλύψει λίγο, θα κάνει, θα κοιμηθεί δίπλα μου. Θα είναι έτσι ήσυχοι. Επίσης είναι και αδέσμευτες οι γάτες, δεν είναι υποταγμένες σε καμία, πολύ ελεύθερα πνεύματα. Ακριβώς. Και αυτό παίζει και ρόλο στο ότι με τον σκύλο έχεις πολύ περισσότερες υποχρεώσεις. Άμα φύγεις ένα Σαββατοκύριακο ή ένα τριήμερο, εδώ τις γάτες θα τους αφήσω φαγητό, θα φύγουμε, θα γυρίσουμε μετά. Με το σκύλο κάτι πρέπει να φροντίσεις, πρέπει να τον βγάζεις έξω, πρέπει να τον... ζητάει δηλαδή πολύ περισσότερα πράγματα. Οι γάτες είναι αυτόνομες, υπάρχουν στο χώρο, είναι πάρα πολύ χαριτωμένες, μικρές και δεν είναι υπερκινητικές. Λέει κουμπάρα μου... μοιάζουν σαν εμένα. Οι γάτες μας επιτρέπουν να ζούμε στο σπίτι μας. Ναι. Είναι δικό τους το σπίτι, λέει. Έτσι είναι δικό μας. Εγώ για να καταλάβεις έχω δεθεί με ένα σκύλο, γιατί είχα τάσεις φυγής. Έζησα για 6 μήνες στην Κωνσταντινούπολη, όπου έγραψε ένα βιβλίο μέσα στον κορονοϊό. Μετά έζησα άλλους 6 μήνες στην Κρήτη και μου φέρανε ένα σκύλο τα παιδιά μου. Για να μάλιστα. Μπορώ να φύγω. Ναι, οκ. Δεν επέλεξα να είμαι σκυλάνθρωπος. Εντάξει, τώρα είμαι οπαδός του Λάκη, αγαπάω το σκύλο, αλλά ήξερες ότι οι συγγραφείς συνήθως έχουν γάτες, το ξέρεις, Νομίζω ναι. Ναι. Έχω δει πολλές φωτογραφίες. Είναι δηλαδή το ζών των συγγραφέων οι γάτες. Είναι, ναι. Είναι και εμπνευστικές ίσως. Αν και έρχονται πάνω στο πληκτρολόγιο πολλές φορές ή εκεί που γράφεις με το στυλό, εγώ γράφεις το πληκτρολόγιο και έρχονται και θέλουν να ξαπλώσουν, να κοιμηθούν, ζεσταίνονται το χειμώνα στο λάπτοπ και κάθονται πάνω, εμποδίζουν καμιά φορά, αλλά εντάξει, είναι μέσα στο παιχνίδι. Οι γάτες σου ακούγονται πολύ πιο επικοινωνιακές από τη μέση γάτα πάντως. Που ανεβαίνουν εδώ. Ναι, γενικά περιγράφεις μια επικοινωνιακότητα το γατιό. Δεν ξέρω, όχι, νομίζω οι περισσότερες κάνουν έτσι, αλλά ναι, τέλος πάντων είναι. Συνήθως λένε ότι οι γάτες μοιάζουν στους ιδιοκτήτες τους. Mm-hmm. Οπότε σε εμάς, σε μένα και στον σύντροφό μου δηλαδή, που είμαστε και οι δύο χαμηλών τόνων και ήσυχοι και χαλαροί, είναι και αυτές έτσι. Αν οι άνθρωποι είναι πολύ πιο στην τζίτα, ας πούμε, και παίρνουν και έτσι παίζουν και τις γάτες, έτσι κάνουν και λοιπά, μπορεί και οι γάτες να είναι πολύ πιο άτακτες ή πολύ πιο ζωηρές, πολύ πιο υπερκινητικές κλπ. Οι γάτες δεν έχουν αυτό το διάστημα της παιδικής και εφηβικής ηλικίας που έχουν οι σκύλοι τα πρώτα 2 χρόνια που είναι κουτάβια και είναι ζωηρά. Δεν το έχουν αυτό οι γάτες. Είναι, το έχουν όχι 2 χρόνια θα έλεγα, ας πούμε 6 μήνες, άντε μέσα στο χρόνο. Είναι πιο ζωηρές και παιχνιδιάρικες. Ναι, είναι. Εμένα το δικό μου ζώον τώρα που είναι 2,5 ετών έχει ηρεμήσει πλήρως. Εντελώς. Δηλαδή τώρα τον πάτησα, ό,τι που κάνει παράπονο. Α, είναι εκεί πίσω, τον βλέπετε. Να δω. Α, γεια σου. Γεια σου, Λάκη. Σου λέει να έρθει. Είναι ο Λάκη. Ο οποίος βγαίνει και στον ήλιο να μαυρίσει. Α, μάλιστα. Τώρα μέσα στον καύσωνα να λιάζεται. Άρη μου, θέλω να σε ρωτήσω. Μου το απάντησες ήδη, αλλά το έχω γράψει για να σε ρωτήσω. Σε κόβω σε σωστρεφή άνθρωπο, είσαι? Ναι. Είμαι σωστρεφής. Έχω την εντύπωση ότι δεν είμαι από ανάγκη, αλλά από επιλογή, θέλω να πω. Ζούμε απομακρυσμένοι από τα πάντα στην Χαλκιδική, σε ένα μέρος που δεν έχει καθόλου άλλα σπίτια το χειμώνα που να ζει άνθρωπος, ας πούμε.
Αλλά έτσι κι αλλιώς, και πριν από αυτό, ζούσα απομακρυσμένος από δημόσιες σχέσεις κλπ. Στη Θεσσαλονίκη. Δεν κατέβηκα ποτέ να δουλέψω στην Αθήνα, ενώ μπορεί να χρειαζόταν ώστε να έχεις και τις επαφές κλπ. Είμαι πολύ εσωστρεφής, αντικοινωνικός σε μεγάλο βαθμό, λόγω επιλογής. Και λέω λόγω δεν επιλογής νομίζω γιατί... να είσαι αντικοινωνικός. Αποφεύγεις την αχρίαστη κοινωνικοποίηση, αλλά δεν νομίζω να είναι αντικοινωνικότητα αυτό το πράγμα. Όχι. Έχει μια αρνητική χρειά αντικοινωνικότητα. Ναι, okay, ναι. Ναι, ακριβώς, την αποφεύγω. Και γι' αυτό αποφεύγεις λέω τις κοσμικότητες ίσως, τις αχρίαστες εξόδους, τα αχρίαστα πάρτι, τις αχρίαστες... Ναι, και τις πολλές επικοινωνίες τις επίσης, ας πούμε, αχρίαστες με πολύ λίγους ανθρώπους ανοίγομαι. Αλλά λέω ότι είναι από επιλογή και όχι από ανάγκη. Παλιότερα πίστευα ότι ήταν από ανάγκη επειδή είμαι πολύ ντροπαλός και δεν μπορώ και... Μια χαρά μπορώ και δημόσιες σχέσεις να κάνω. Μπορείς. Και να βρεθώ. Ναι, μπορώ. Δεν μου αρέσει, οπότε γι' αυτό επιλέγω να μην το κάνω. Και επίσης... Ναι, πες το επίσης, σε κόψε. Και επίσης αυτό με την, ας πούμε, αντικοινωνικότητα που είπα είναι ότι είναι και αυτό από επιλογή, γιατί παλιά πίστευα ότι δεν μπορώ να μιλήσω με κόσμο, δεν μπορώ να σταθώ, δεν μπορώ να κάνω κλπ. Όταν είδα ότι μπορώ, είπα, okay, το ότι μπορώ δεν σημαίνει ότι χρειάζεται για να το κάνω. Πάλι προτιμώ, γιατί περνάω πολύ πολύ καλύτερα με λιγότερα άτομα, δηλαδή με μια παρέα που είναι 6 άτομα, όχι. Με μια παρέα που είναι 2, άντε 3 το πολύ άτομα, ναι. Με μια παρέα που είμαι μόνο εγώ, είναι το καλύτερο. Δηλαδή, παρότι σίγουρα ζώντας με τον σύντροφό μου, ξέρεις ότι περνάμε πάρα μιλήσουμε πολύ καλά. Πάρα πολύ σε αυτό, ε. Δηλαδή, τώρα σαν να σε ακούω να περιγράφεις τον εαυτό μου. Χρειάζομαι και το χρόνο μου που θα είμαι και απολύτως μόνος. Ας πούμε, μέσα στην ημέρα, παρότι συγκατοικούμε εδώ και 23 σχεδόν χρόνια, μέσα στην ημέρα θέλω και λίγο το χρόνο μου. Θέλω να σε πάρα ρωτήσω πολύ γι' ωραία. Αυτό. Θέλω να σε ρωτήσω γι' αυτό. Καταρχάς να σου πω ότι υπάρχει ένα στοιχείο, η θεωρία προσωπικότητας των 5 παραγόντων, δεν ξέρω αν την έχεις υπόψη σου. Είναι τα 5 βασικά στοιχεία προσωπικότητας τα οποία χρησιμοποιούμε σε ακαδημαϊκό επίπεδο για να περιγράψουμε έναν άνθρωπο. Ένα από τα οποία είναι και η εξωστρέφεια, εσωστρέφεια. Το φάσμα μεταξύ εξωστρέφειας και εσωστρέφειας. Άλλο είναι η ευσυνειδησία. Άλλο είναι το να είσαι ανοιχτός σε νέες εμπειρίες. Άλλο είναι το να έχεις νευρωτισμό. Το άλλο είναι το agreeableness και disagreeableness. Το να είναι κάποιος καλοήθης και κακοήθης. Το extraversion δεν θεωρείται απαραίτητος κάτι θετικό. Η εξωστρέφεια, με βάση τις μελέτες, λέει ότι οι ευφύς άνθρωποι και οι συναισθηματικά ευφύς άνθρωποι μπορούν να διαχειρίζονται το κομμάτι της εξωστρέφειας και της εσωστρέφειας με βάση την ικανότητα να μπορεί κάποιος να μείνει μόνος. Είναι πολύ πιο δύσκολο για κάποιον να μπορεί να παραμείνει μόνος, ακόμη πιο δύσκολο να απολαύσει το χρόνο μόνος και είναι πολύ πιο εύκολο να είναι εξωστρεφής. Λοιπόν, με βάση το μοντέλο των 5 παραγόντων, η εξωστρέφεια δεν είναι και τόσο σπουδαίο χαρακτηριστικό όσο το θέλει η pop κουλτούρα και ο κόσμος των social media. Και το άλλο που ήθελα να σου πω είναι ότι με βάση τη θεωρία της προσκόλλησης, έχεις ακούσει ποτέ για τα στυλ δεσμού, ασφαλές στυλ δεσμού, αγχώδες στυλ δεσμού, αποφευκτικό στυλ δεσμού? Μάλιστα. Είναι η θεωρία του από Μπόλπι. Σένα το έχω ακούσει. Ναι, είναι η θεωρία του Μπόλπι, η οποία λέει ότι αναλόγως με τον τρόπο που έχει ανατραφεί ένα παιδί, μπορεί να εξελιχθεί στο να έχει ένα ασφαλές στυλ δεσμού ή να έχει ένα αγχώδες στυλ δεσμού, το οποίο μπορεί να είναι αποφευκτικό κλπ. Η αποφευκτικότητα συνήθως συνδέεται με την εσωστρέφεια. Δεν ξέρω αν εσύ έχεις αποφευκτικότητα, όμως... Τι είναι, το να αποφευκτικότητα αποφεύγω, σημαίνει να αποφεύγεις να συνδέεσαι με άλλους ανθρώπους. Α, όχι, όχι. Ναι. Δεν νομίζω να έχεις αποφευκτικότητα εσύ. Πρέπει να έχεις ασφαλές στυλ δεσμού, γιατί έχεις και καλή παιδική ηλικία. Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω αυτό το πράγμα. Ο σύντροφος σου είναι ο Γιώργος, μου είπες το όνομα του χθες, να το πούμε. Συζήτησε με τον Γιώργο εδώ και 23 χρόνια και είσαστε μάλιστα από τα πρώτα ζευγάρια που υπογράψατε σύμφωνο συμβίωσης. Αυτό έχει καιρό που το έχω διαβάσει. Πώς τα καταφέρνετε να διαχειριστείτε την ανάγκη σου για μοναχικότητα ως ζευγάρι? Έχει και ο Γιώργος την ανάγκη του για μοναχικότητα και
εγώ κάθομαι στο κομπιούτερ, ας πούμε, και κάνω πράγματα, και αυτός μπορεί να πάει πάνω, είναι διόροφο αυτό το εξοχικό στο οποίο ζούμε στη Χαλκιδική, και να παίξει, ή έχουμε τις γάτες. Δηλαδή, κανένας από τους δύο δεν είναι ότι πρέπει να είμαστε συνέχεια μαζί, και κανένας από τους δύο δεν είναι ότι πρέπει να είμαστε συνέχεια μόνοι. Είναι πολύ εύκολο. Άρα, ίσως άμα δεν ταιριάζαμε. Άμα δεν ταιριάζαμε σε αυτό, δεν θα μέναμε. Ναι. Άρα, ίσως έχετε και δύο ασφαλές συνδέσμους. Ασφαλές συνδεσμού σημαίνει ότι νιώθω καλά με τον εαυτό μου, είμαι σίγουρος για την αξία μου, είμαι σίγουρος ότι είμαι αξιοαγάπητος και ότι ο σύντροφος μου, αν δεν είμαι συνέχεια μαζί του, δεν θα πάψει να με αγαπάει. Ή αν δεν μου μιλάει συνεχώς ο σύντροφός μου, ή δεν είναι συνέχεια κολλημένος πάνω μου, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν με αγαπάει. Επίσης, είναι πολύ αστείο γιατί ταιριάζουν, λέει, και δυο αποφευκτικοί μαζί. Εγώ επειδή έχω περισσότερο αποφευκτικό συνδεσμό, λέω σε ένα παιδικό μου φίλο που και αυτό είναι αποφευκτικό. Ρε, εσύ του λέω σε 10 χρόνια να παντρευτούμε, εσύ να ζει σπίτι σου, εγώ σπίτι μου, και θα είμαστε στο τέλο. Σωστό. Αλλά ακούγεστε σαν δύο άνθρωποι με ασφαλές συνδεσμού. Πάντως στις μέρες μας είναι επίτευγμα και λέμε συγχαρητήρια στους ανθρώπους που καταφέρνουν να έχουν μακρόβιες σχέσεις και καλές σχέσεις και αυθεντικές σχέσεις. Πολύ σπουδαίο αυτό το πράγμα. Το νιώθεις αυτό, το καταλαβαίνεις ότι είναι κάτι το δυσέβρετο και το εξαιρετικά αξιόλογο. Βέβαια, είναι κάτι που δεν πίστευα ότι θα μου συμβεί, δηλαδή μεγαλώντας και στην εφηβεία ειδικά, καλά εκεί στην εφηβεία, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα υπάρχει μια σχέση αγάπης και για μένα, και μετά απλά δεν πίστευα ότι θα βρω αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος θα θέλει ακριβώς το ίδιο που θέλω και εγώ, δηλαδή μονογαμικότητα, συντροφικότητα, ασφάλεια για χρόνια κλπ. Το ότι σε τέτοια μικρή ηλικία, γύρω στα 21-22 ας πούμε, το ότι έγινε αυτό και βρήκα νομίζω τον άνθρωπο. Νομίζω ότι θέμα πολύ καλή τύχη. Τύχη, βέβαια. Ναι. Δηλαδή, παρόλο που υποστηρίζω ότι δεν παίζει ρόλο η τύχη στις ερωτικές σχέσεις, αλλά ήταν θέμα τύχης να συναντηθείτε τότε, νομίζω. Ναι, γιατί και οι δύο ήμασταν μειοψηφία, ειδικά στην γκέι κοινότητα, η οποία ήταν ότι σεξ και μόνο και σιγά και σχέσεις. Άρη μου, δεν είναι λίγο, έτσι και... όμως, ρε Άρη, ξέρεις πόσα παιδιά νεαρά γνωρίζω, τα οποία μου γράφουν email, επικοινωνούν μαζί μου, οι οποίοι λένε θέλω μία ομοφυλόφιλη σχέση με αγάπη, με σεβασμό, μία μονογαμική σχέση. Δηλαδή νομίζω ότι ζευγάρι... Ίσως έτσι ήταν παλιά, δηλαδή πριν από 25-30 χρόνια όταν ήμουν στην εφηβεία, γιατί πολλοί κόσμοι δεν ήξερε ότι μπορεί να συμβεί και αυτό. Δεν στόχευε τόσο ψηλά. Ξέρεις κάτι, Άρη, υπάρχει μια κοινωνική προκατάληψη, ένα κοινωνικό στερεότυπο ότι η ομοφιλοφιλία ίσον σεξουαλική αθυσιδωσία, κάτι το οποίο δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. Δεν υπάρχει καμία σύνδεση μεταξύ του ομοφιλοφιλικού ερωτικού προσανατολισμού με ένα τρόπο ζωής, ανταλλαγής πολλαπλών συντρόφων, και πολλές φορές όμως η κοινωνία ίδια με τα στερεότυπα της και τις προκαταλήψεις της σπρώχνει τους ανθρώπους ώστε ή να υιοθετήσουν αυτό τον τρόπο ζωής, γιατί είναι ο μόνος τρόπος ζωής ο οποίος προσφέρεται. Σου λέει, αν θα έχεις σύντροφο θα είναι μόνο μιας βραδιάς ή μιας, ενός απογεύματος ή μιας εβδομάδας, ή σπρώχνει τους ανθρώπους στη μοναξιά. Ναι. Και στην απογοήτευση. Το ότι και πριν από 30 χρόνια και παλιότερα ακόμα περισσότερο, το ότι ήταν κάτι το οποίο έπρεπε επειγόντως να κρύψεις, και σήμερα σε μεγάλο βαθμό πολλοί νιώθουν ότι πρέπει να το κρύψουν, ως αποτέλεσμα είχε ότι αναγκαστικά θα έκανες μόνο σεξ και με διαφορετικά άτομα κλπ. Δηλαδή δεν θα σκεφτόσουν ότι θα είμαι με έναν άνθρωπο, θα επισημοποιήσω τη σχέση μου, θα κυκλοφορούμε παντού μαζί, στα οικογενειακά τραπέζια, στους γάμους, στις κηδείες των άλλων κλπ. Οπότε ήταν κάτι το οποίο αναγκαστικά, άμα θέλεις να το κρύψεις, ας πούμε, είναι κάτι το οποίο, για το πώς οποίο τα βράδια γνωριστήκαμε μέσω ενός φίλου σε ένα μαγαζί, σε ένα κλαμπ, μπαρ μάλλον, και αυτό, μέσω θα ενός στα φίλη φίλου. Στην αρχή Γιώργος, ή από την αρχή φλερτάρατε? Από την αρχή με φλέρταρε ο Γιώργος. Εγώ ήμουν πιο... εγώ είχα περάσει από κάποιες σχέσεις στις οποίες εγώ ήμουνα... ήθελα αυτά που ήθελα, δηλαδή συντροφικότητα, μονογαμικότητα. Είχα ταλαιπωρηθεί μια πολύ. Ποιοτική σχέση, μια βαθιά σχέση. Ναι, ναι, ναι. Ουσιαστική σύνδεση. Είχα ταλαιπωρηθεί πολύ και με είχαν κοροϊδέψει κιόλας. Οπότε είχα πει, λοιπόν, τελείωσε. Δεν τα ξαναφτιάχνω.
μέχρι να γνωρίσω τον τέλειο άνθρωπο και δεν με νοιάζει, ας πούμε, ας πάω και 30 χρονών και 40 χρονών, όποτε τον βρω θα τον βρω. Οπότε και στην αρχή και αυτός μου έλεγε ότι ναι, ναι, και εγώ αυτό ψάχνω και εγώ είμαι των μακροχρόνων σχέσεων. Δεν τον πίστευες όμως. Όχι, γιατί το ίδιο μου λέγανε και οι προηγούμενοι, απλά επειδή βλέπαν ότι εγώ αυτό ήθελα, οπότε το λέγανε και σε. Άρα είχες καταλάβει τότε, αγάπη μου, πριν 20 χρόνια που δεν γνωρίζαμε τι σημαίνει ναρκισισμός και τι σημαίνει love bombing, είχες καταλάβει ότι σου έκανα βομβαρδισμό αγάπης και ήσουν προσεκτικός. Wow. Ναι, ήμουν πολύ προσεκτικός. Οπότε για περίπου μια εβδομάδα, 10 μέρες που έδειχνε το ενδιαφέρον του, εγώ ήμουν ότι όχι, όχι και δεν είναι τέτοιο. Μέχρι που σιγά σιγά γνωριστήκαμε και κατάλαβα και από τις προηγούμενες σχέσεις του που ήταν μακροχρόνιες και λοιπά, τον εμπιστεύτηκα. Οπότε ωραία. Έτσι. Ωραία. Είναι μια ωραία ιστορία αγάπης. Και την εύχομαι σε όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως ηλικίας, φίλου, ερωτικού προσανατολισμού και ούτω καθεξής. Παρόλο που στο κανάλι εδώ στο YouTube έχουμε πολλούς ανθρώπους που είναι μόνοι και πολλές φορές είναι μόνοι όχι από επιλογή, γιατί δεν συναντούν κάποιο Γιώργο στη ζωή τους, ενώ κατάλαβες. Πρέπει όντως να. Γι' αυτό είπα, είναι θέμα τύχης. Είναι, ναι. Θέμα τύχης, ίσως, δεν ξέρω, ίσως και για τον καθένα από εμάς το σύμπαν, η φύση, ο Θεός, αν υπάρχει, στέλνει κάτι που το χρειαζόμαστε για να δώσουμε κάτι άλλο πίσω, δεν ξέρω. Τι είναι και θέμα προσωπικών, πιστεύω, του καθενός, ενώ το αν έρχεται στη ζωή σου ένας κατάλληλος σύντροφος ή όχι. Αλλά σαφώς έχουμε πολύ κόσμο στο κανάλι, οι οποίοι είναι μόνοι και οι οποίοι προσπαθούμε μαζί με αυτούς και εγώ μέσα να μετατρέπουμε τη μοναξιά μας σε μοναχικότητα για να μπορούμε να διαβούμε αυτή τη ζωή. Όμως δεν πρέπει να μειώνουμε καθόλου το γεγονός ότι η υγιής συντροφικότητα είναι πολύ σημαντική για τη ζωή ενός ανθρώπου. Και επειδή ζούμε σε μια εποχή απαξίωσης βασικών ανθρωπιστικών αξιών, είναι σημαντικό να το λέμε αυτό το πράγμα, ότι όταν φτάσεις σε ένα σημείο και πεις, ρε παιδί μου, θα είμαι πάρα πολύ προσεκτικός και θα έχω πολύ ψηλά τα στάνταρτς μου και αν δεν έρθει ένας αξιόλογος άνθρωπος, δεν θα του δοθώ. Αυτό βοηθάει. Ναι, δηλαδή, βέβαια, βέβαια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί πολλοί άνθρωποι τρώνε πολύ χρόνο από τη ζωή τους, δίνοντας ευκαιρίες σε ανθρώπους οι οποίοι είναι αναξιόλογοι να τους δώσουν ευκαιρίες. Μαζεύω μετά και πολλές ταλαιπωρίες και ούτω καθεξής. Δεν ξέρω. Είναι χρήσιμο αυτό. Έχεις υπόψη σου τη μελέτη της ευτυχίας του Χάρβαρτ της Βοστόνης? Την έχεις? Όχι. Να σου πάθω πράγματα. Βέβαια, βέβαια. Υπάρχει μία longitudinal study, μία διαχρονική μελέτη που διαρκεί για πάνω από 70 χρόνια, η οποία γίνεται στη Βοστόνη, στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρτ, όπου μελετούν μια ομάδα ανδρών οι οποίοι έρχονται από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρτ, έρχονταν, τώρα πλέον είναι παππούδες, πεθαμένοι περισσότεροι, αλλά συνεχίζουν τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους, και μια ομάδα ανθρών που έρχονται από ένα community college, από ένα κοινοτικό κολέγιο. Και είναι μια μελέτη η οποία προσπαθεί να δείξει, να καταδείξει διάφορα πράγματα σε σχέση με την οικονομική κατάσταση, κοινωνική τάξη, σωματική υγεία κλπ. Και ονομάζεται μελέτη της ευτυχίας γιατί έχει βρει διάφορα ευρήματα σε σχέση με την ευτυχία. Και το πιο βασικό εύρημα που έχουν βρει σε σχέση με την ανθρώπινη ευτυχία είναι ότι ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης, ανεξαρτήτως κοινωνικής δόξας, ανεξαρτήτως οτιδήποτε άλλο, αυτό λέει το οποίο είναι πιο ουσιώδες για να είναι ένας άνθρωπος ευτυχής, είναι deep, meaningful connections, βαθιές συνδέσεις με νόημα. Ναι. Κάτι το οποίο στη δική σου την περίπτωση φαίνεται ότι συμβαίνει. Γιατί μας το είπες και προηγουμένως. Θέλω να έχω με έναν άνθρωπο επαφή. Ναι. Και εγώ η ψυχοθεραπεία με βοήθησε να το καταλάβω αυτό. Σίγουρα δηλαδή και πριν είχα σε μεγάλο βαθμό, αλλά κατάλαβα πόσο σημαντική ήταν πόσο σημαντικές ήταν οι σχέσεις. Δηλαδή μου είχε πει η ψυχιατρός μου ότι όλα όσα σου γεννιούνται, τα προβλήματα που έχεις και όλα αυτά, γεννιούνται από τις σχέσεις με τους άλλους. Εγώ τις έλεγα και θεωρούσα ότι μα όχι, αν εγώ διορθώσω αυτό το δικό μου και το. Και μου έλεγε, όχι, σχετίζονται όλα με την επικοινωνία που έχεις, πέρα από την αναγνώριση συναισθημάτων, με την επικοινωνία που έχεις με τους άλλους. Εκεί, ας πούμε, δημιουργούνται τα προβλήματα, εκεί μπορεί να καταπιεστείς, εκεί μπορεί να βγεις. Οι σχέσεις με τους άλλους, δηλαδή πραγματικά
Είναι ό,τι σημαντικότερο. Και στόχος ζωής όλων μας να επιτύχουμε ουσιαστικές σχέσεις, αυθεντικές σχέσεις. Mm-hmm. Αυτό που λέει βαθιές σχέσεις με νόημα, deep meaningful connections, αυτές οι τρεις λέξεις, δεν ξέρω, με έχουν καρφωθεί στο μυαλό και τις έχω έτσι μαζί με την αυθεντικότητα, το meaningful και authentic, σαν εκφράσεις οι οποίες θα μπορούσαν, πάμε στην επόμενη ερώτηση που έχω ετοιμάσει, θα μπορούσαν ίσως να έρθουν σαν μια αντικατάσταση παλαιών ιδεολογιών. Ήθελα να σε ρωτήσω αν υπάρχει καμιά ιδεολογία που να σε ενθουσιάζει. Όχι, δεν με ενθουσιάζει κάποια ιδεολογία. Θα ήθελες να μπορέσουμε οι άνθρωποι συνολικά στην ανθρωπότητα να φτιάξουμε μια νέα ανθρωπιστική ιδεολογία, το οραματίζεσαι καθόλου? Ναι. Ή θα ήθελες να βάλουμε σε αυτή τη νέα ιδεολογία? Μιλούμε τώρα τα φυσικά. Κοίταξε, ενσυναίσθηση, να βάλουμε ενσυναίσθηση, να βάλουμε αυτογνωσία. Νομίζω αυτά τα δύο είναι. Δηλαδή, το ένα, η αυτογνωσία είναι για τον εαυτό μας και η ενσυναίσθηση είναι για τους άλλους. Με αυτά τα δύο μπορούμε να φτιάξουμε deep meaningful connections. Πολύ ωραία. Και αν φτιάξουμε, νομίζω ότι μετά έχουμε μια ιδεολογία η οποία είναι όντως ανθρωπιστική. Ανθρωπιστική στην ουσία, Άρη, ανθρωπιστική. Ναι. Δηλαδή, δεν ξέρω, θα σου πω τι άποψη έχω και με ενδιαφέρει αν συμφωνείς ή διαφωνείς μαζί μου. Θεωρώ ότι ζούμε σε ένα ιδεολογικό κενό οι σύγχρονοι άνθρωποι, ότι ορθώς έχουμε καταρρύψει ιδεολογίες ή θρησκείες οι οποίες ήταν πολύ ισχυρές στο παρελθόν, αλλά σαν να αποτύχαμε να βάλουμε στη θέση τους νέα στηρίγματα, γιατί θεωρώ ότι χρειαζόμαστε μια ανθρωπιστική ιδεολογία και που να μας να μας δίνει και ένα υπαρξιακό πλαίσιο και ένα νόημα ζωής. Είναι πιο αντικατασταθήκαν από ίσως πιο επιφανειακά πράγματα, όπως είναι τα social media κλπ. Ζούμε στην εποχή του υλισμού, του ματεριαλισμού και του ναρκισισμού. Ναι. Είτε μας αρέσει είτε όχι. Ναι. Και των ανθρώπων που είναι και στην εποχή της επιφάνειας. Τι θα δείξω προς τα έξω, όχι τι βιώνω από μέσα. Ναι. Εγώ σου λέω ότι σε έχω ερωτευτεί πλατωνικά και το λέω χωρίς να ντρέπουμε. Δεν μπορούμε να ερωτευτούμε πλατωνικά οποιονδήποτε άνθρωπο. Δεν έχει σχέση αυτό με τον σεξουαλικό έρωτα. Σε έχω ερωτευτεί πλατωνικά γιατί άκουγα έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αυτή την υπαρξιακή ανησυχία και την υπαρξιακή ευαισθησία στην προσέγγιση των θεμάτων που κάνεις. Αυτό μου έκανε πολύ κλικ. Κάτι για μένα και να το. Και να μου πεις εσύ τι παίζει με αυτό. Έχω μία δυσανεξία, καλά όχι πολύ μεγάλη δυσανεξία, αλλά δεν νιώθω άνετα και δεν μου αρέσει πάρα πολύ να μου λένε πολύ καλά λόγια. Μου αρέσει να μου πούνε, ας πούμε, «Α, συγχαρητήρια για το podcast, είναι πολύ ωραίο, μπράβο, ξέρω εγώ, χαίρομαι πάρα πολύ». Και ειδικά όταν γίνεται όχι διαζώσεις. Αλλά αν γνωρίζω κάποιον διαζώσεις και μου λέει «Είσαι καταπληκτικός, είσαι υπέροχος» κλπ. Δεν νιώθω τόσο ωραία. Δηλαδή ντρέπομαι λίγο και θεωρώ λίγο ότι υπερβάλλουν και λέω «Οκ, να το σταματήσω». Σήμερα, ενώ νιώθω πολύ άνετα μαζί σου, έχεις πει τόσα καλά πράγματα για μένα. Ένιωσες άσχημα. Ένιωσες. Όχι. Τώρα αρχίζω να νιώθω και ίσως γι' αυτό μου βγήκε. Μου γέννησε. Ξέρεις δηλαδή, τι γίνεται. Ενώ μπορεί να νιώθω ότι okay, κάνω αρκετά καλή δουλειά. Ή ότι ναι, είμαι ευτυχισμένος. Αν κάποιος μου λέει «Μπράβο γιατί είσαι παράδειγμα προς μίμηση, είσαι καταπληκτικός, είσαι εκείνο» κλπ. Δεν μ' αρέσει. Όχι γιατί πιστεύω ότι δεν όμως το αξίζω. Το θεωρώ ίσως υπερβολικό. Μήπως έχεις μία φυσική ντροπαλότητα εδώ, μήπως είναι θέμα εδούς και αυτογνωσίας. Δεν ξέρω. Πάντως, σε αυτό το πράγμα. Πάντως, και εμένα όταν μου λένε διάφορα πολύ
Εγώ αλλάζω την κουβέντα συνήθως. Ναι, δηλαδή, μπορεί να έρθει κάποιος και να μου πει: Μήπως είσαι ο Άρης, είσαι καταπληκτικός κλπ. Αχ, ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Εσείς πώς είστε, και μετά θέλουν να πούνε κι άλλα. Εκείνο είναι άλλο πόσο... πράγμα όμως. Η αναγνωρισιμότητα. Yeah. Περίμενε. Η αναγνωρισιμότητα. Το να περπατάς στον δρόμο και να σε προσεγγίσει κάποιος που σου είναι άγνωστος εσένα. Αλλά εσύ αυτού του είσαι γνωστός επειδή σε ακούει. Είσαι παρακολουθεί στο YouTube ή σε ακούει τα podcast. Εμένα παρακολουθεί στο YouTube ή σε ακούει τα podcast. Το να έρθει ένα άγνωστο άνθρωπο να αρχίζει να σου εκφράζει διαζώσει πολύ θετικότητα, είναι λίγο σαν εισβολή στον προσωπικό σου χώρο. Γιατί εσύ δεν γνωρίζει αυτόν τον άνθρωπο, δεν έχει κανένα σύνδεσμο μαζί του. Αυτό μέσα στο μυαλό του έχει σύνδεση μαζί σου. Οπότε είναι μια awkward, είναι μια εξαιρετικά βολή κατάσταση αυτή. Ναι, ναι. Βέβαια, αλλά και δική μου άνθρωπο. Ας πούμε, και ο μπαμπάς μου, αν ακούσει και μου πει: Α, ρε, εσύ, αυτό ήταν φανταστικό που έκανες, ήταν μπράβο. Α, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Μου αρκεί. Δηλαδή, πες ένα καλό λόγο. Το να μου λέει κάποιος παραπάνω, είτε αισθάνομαι ότι δεν το αξίζω, ή και να το αξίζω, ότι είναι λίγο υπερβολικό και με κάνει να νιώθω άβολα. Αυτό, νιώθω λίγο άβολα μετά. Νομίζω είναι θέμα πνευματικότητος και δούς. Γιατί ένας πνευματικός άνθρωπος εννοείται ότι θα εστερνιστεί το σοκρατικό εν είδα ότι δεν είδα. Okay. Γιατί σίγουρα και εσύ, δηλαδή, κάθε φορά που μπαίνεις σε ένα θέμα και το μελετάς, όταν το τελειώνεις δεν νιώθεις ότι πω που έχω τόσα πολλά να μάθω ακόμη γύρω από αυτό το θέμα, ή είναι τόσα πολλά που δεν τα φώτισα? Ναι, ναι, αλλά δηλαδή φοβάμαι ότι ακόμα και εδώ θα βρεις κάτι καλό να μου πεις για αυτό, και ότι θα είναι πάλι σαν ένα, θα το εισπράξω πάλι σαν ένα κομπλιμέντο, και δεν μ' αρέσουν τόσο τα καλά λόγια, δηλαδή δεν ξέρω, δεν με... Φοβάσαι μήπως είναι love bombing, μήπως και εσύ... Όχι, μωρέ, δεν ξέρω. Είμαι, λέει, προσεκτικός. Ξέρεις επίσης ότι... Νιώθω άβολα στα καλά λόγια και στο να μου λένε «Α, είσαι πολύ ισορροπημένος χαρακτήρας». Και, δηλαδή, όλα αυτά που έχεις πει, ναι, οκ, okay, αλλά μέχρι ένα βαθμό, δηλαδή. Μετά δεν... Μετά όχι χάνεται το νόημα, μετά αρχίζω απλά να νιώθω ότι okay, είναι πλέον υπερβολή αυτό. Δηλαδή με παρουσιάζει η Θέκλα σαν να είμαι κάτι το τρομερό κλπ. Και εκεί νιώθω λίγο ότι είναι, δεν ξέρω, νιώθω περίεργα, άβολα. Εντάξει. Οπότε πες και τίποτα αρνητικό για μένα τέτοιο, γιατί θα μοιάζει σαν να με φιλοτεχνείς ένα προφίλ. Τώρα. Όταν ήμουν καταπληκτικού ανθρώπου. Όταν ήμουν στο δημοτικό, επειδή ήμουν πάντα παχουλή, είχα την εντύπωση ότι οι αδύνατες κοπέλες μόνο κατουράνε. Τις είχα τόσο εξειδικευμένες τις αδύνατες που έλεγα: Αποκλείεται να έχουν αέρια. Αποκλείεται να πηγαίνουν στην τουαλέτα για το νούμερο 2. Σίγουρα μόνο για το νούμερο 1 πάνε αυτοί. Το ίδιο και με τους stars μερικές φορές. Ναι. Ας πούμε, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι η Μαντόνα θα πήγαινε στην τουαλέτα, ξέρω εγώ, γιατί θα ήταν άνθρωπος. Τώρα τελευταία που αρρώστησε, γίνεται πιο ανθρώπινη. Σ' αρέσει η Μαντόνα, σ' αρέσει η Μαντόνα. Και εμένα μου αρέσει η Μαντόνα, και έβαζα like τελευταίο στην Μαντόνα και έβλεπα το δικό σου πριν, γιατί άμα κάποιος φίλος ναι. Βέβαια, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί ήταν η αυθεντική pop star της δεκαετίας του 80, και η δεκαετία του 80 είπαμε από την αρχή πόσο μου έχει μείνει και λοιπά. Και άλλη star σ' αρέσει? Ξένη. Star μουσικός, ας πούμε, μουσικός, για να το... Λοιπόν, ο Μόρισε είναι αγαπημένος μου τραγουδιστής. Η Pet Shop Boys είναι το αγαπημένο μου συγκρότημα. Στην Ελλάδα μου αρέσουν... πολύ. Ο Σαββόπουλος, ας πούμε, είναι, θα έλεγα, ο αγαπημένος μου μουσικός και άνθρωπος γενικότερα, και δεν έχω κάνει podcast για αυτόν. Και επίσης δεν έκανες αυτό, θα σου έλεγα. Δεν είχες κάνει σκληρή αλήθεια για τον Διονύση Σαββόπουλο. Δεν έχω κάνει και για τη Λένα Πλάτωνος, που είναι πολύ αγαπημένη μου τραγουδίστρια και συνθέτρια. Αλλά και για τους δύο πρόκειται να κάνω. Και με τη συμμετοχή των ιδίων. Ναι, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να έχεις σκληρές αλήθειες με τους ανθρώπους για τους οποίους λες τις σκληρές αλήθειες να είναι παρόν. Πολύ συχνά τους ζητάω. Λίγες φορές έχουν δεχτεί. Αλλά έχω ζητήσει από τους περισσότερους που έχω κάνει. Ναι, όχι, λέω, θα ήταν ενδιαφέρον να είναι παρόντες, γιατί ξέρω ότι κάποιοι τους το ζητάς και δεν αρνούνται. Ναι, δεν... ναι. Είναι σαν να κάνεις ένα ψυχογράφημα όταν κάνεις μια σκληρή αλήθεια. Βέβαια.
Προσπαθώ, ναι, ναι. Ναι, και κάνεις δημοσιογραφικό ρεπορτάζ, δημοσιογραφική έρευνα και χωρίς να το λες, βγάζεις κάποιες πληροφορίες, χωρίς να μπεις στο ερώτημα και να πεις αυτό είναι το ερώτημα και σας δίνω την απάντηση. Mm-hmm. Το δίνεις με ένα... Με ένα πάλι άρχισα να λέω καλά, οπότε σκάζω τώρα. Λοιπόν... Ωραία, το κατάλαβες. Κοίταξε, τώρα έχω γίνει self-conscious αυτή τη στιγμή. Έχω, προσπαθώ να αυτοεπιτηρηθώ για να μην σε κάνω να νιώσεις άβολα. Για να μην πεις κολακευτικά πράγματα. Είπες τόσα πολλά που δεν χρειάζονται άλλα. Δεν θέλω να σε φέρνω σε δύσκολη θέση. Δεν ήταν ο σκοπός μου. Δεν ήταν ο όχι, σκοπός όχι. Μου. Εντάξει, όχι. Εντάξει, δεν ήταν ο σκοπός μου. Απλώς έχω ένα αυθεντικό ενθουσιασμό για σένα. Δεν και ήρθα σε δύσκολη θέση. Περίμενε να ακούσεις. Με την ευκαιρία που μιλάω με ψυχολόγο, ας πω και αυτό το πράγμα που ναι, έχω. Καλά κάνεις και το λες, ναι. Γιατί δεν, ποτέ δεν θα ξετρελαθώ, δεν θα γυρίσω σπίτι. Νομίζω ότι είναι θέμα... Πέντε άνθρωποι μου είπανε φοβερά λόγια. Ίσως τις πρώτες φορές να ήτανε και να έλεγα πω μου είπανε τι ωραία λόγια που μου είπανε. Μετά λίγο αρχίζω και λέω, okay. Νομίζω ότι είναι η αρχαιοληνική αρετή της Εδούς που μπαίνει στη λειτουργία. Μάλιστα. Είναι αυθεντικός ο θαυμασμός μου προς εσένα και στην ουσία είναι χαρά που συναντώ έναν άνθρωπο με τον οποίο μπορώ να ταυτιστώ, ρε φίλε, γιατί πλέον δεν είμαι το εφηβάκι της δεκαετίας του 80, δεν είμαι το μετεφηβάκι της δεκαετίας του 90, είμαι μια γυναίκα 48 χρόνων που δύσκολα έχω τον κινησμό που λες και εσύ, τον έχω πλέον τον κινησμό, οπότε άσε με να το χαρώ. Let me have. Okay. Και δική μου χαρά. Ένα πράγμα για το οποίο είμαι γνωστή, δεν με ξέρεις πολύ καιρό, θα το ελπίζω να με γνωρίσεις καλύτερα και θα το μάθεις, είναι ότι είμαι πάρα πολύ ευθύς. Δηλαδή, άμα κάτι δεν μ' αρέσει, θα σου το πω. Μάλιστα. Θα σου το πω. Για παράδειγμα, σου διαβάζω συνομιλίες στο Messenger να γελάσεις. Μου στέλνει μια κυρία σήμερα, η οποία είναι χρόνια στο κανάλι μου. Μου γράφει. Αγαπημένη μου Θέκλα, καλημέρα. Ελπίζω και εύχομαι να είσαι καλά. Με μια μικρή βοήθεια, σε παρακαλώ. Πώς λέγεται το vlog που έχει αυτό το περιεχόμενο? Ευχαριστώ για τον κόπο σου. Και της γράφω, αγάπη μου, δεν θα κάνω αυτό τον κόπο. Έχει πάνω από 4.000 βίντεο το κανάλι. Υπάρχουν πολλά playlists. Ψάξεις το playlist για τη μοναξιά. Σε εκείνο θα είναι. Δεν είναι μικρή βοήθεια αυτό που ζητάς, είναι μεγάλη. Με τέτοιου τύπου. Ναι. Πλέον. Ναι, μάλιστα, μάλιστα, παλιά μάλιστα. Τρεπόμουν, παλιά είχα αυτό που λες εσύ. Δηλαδή, μην τυχόν και στενοχωρήσω τους άλλους, μην τυχόν και τους φέρω σε δύσκολη θέση. Τώρα είπα, δεν πάει και το παλιάμπελο. Έχω την νοοτροπία που έχουν κάποιες γριές στο Instagram. Έχεις δει κάτι γριές Εγγλέζες στο Instagram που λένε κάτι πολύ ωραίες ατάκες? Α, ναι, 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 βέβαια, βέβαια. Τα... ναι, με fuck και τέτοια fuck you και λοιπά. Έφτασα σε αυτή τη γλυκιά. Δεν πάτε όλοι σας. Μάλιστα, μάλιστα. Θα είμαι αυτός μου. Λοιπόν, εγώ ήθελα να σε... στην ουσία να σε γνωρίσω καλύτερα μέσα από αυτή τη συζήτηση. Η αλήθεια είναι πως εισηγήθηκα στον Άρη καιρό πριν να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη και μάλιστα για να τον πείσω, του είπα. Γιατί, καλέ, ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης είναι καλύτεροι από εσένα που πήγα στις τσούπρες του YouTube? Γιατί δεν έρχεσαι και εσένα? Είμαι μεγάλο κοπέλα στο YouTube. Τέλειο, ναι, ναι, ναι. Έτσι δεν στο είχα γράψει. Αυτή είναι καλύτερη από εσένα που είδα στις τσούπρες του YouTube. Έτσι, έτσι, έτσι. Οπότε ο Άρης μου υποσχέθηκε, άμα τελειώσουν οι εκλογές θα το κάνουμε. Τελείωσαν οι εκλογές και το κάνουμε. Έτσι. Και ήθελα να τον γνωρίσω κι εγώ καλύτερα, αλλά να σας τον συστήσω κιόλας, έλα, Άρη. Ναι, και εγώ χαίρομαι γιατί σε γνώρισα ακόμα καλύτερα. Και την επόμενη φορά θα βρεθούμε από κοντά. Βεβαίως. Λοιπόν, ήθελα να κάνω αυτή τη συνέντευξη για να σας συστήσω τον Άρη το Δήμο Κίδη. Θεωρώ ότι είναι πολύ αξιόλογη η δουλειά του. Δεν με νοιάζει αν νιώθεις άσχημα. Δεν με ενδιαφέρει. Άντε πάλι. Δεν δείχνω ενσυναίσθηση σε αυτό το σημείο πλέον. Να ακολουθήσετε το podcast του με τίτλο «Μικροπράγματα» στη Lifeo και την ιστοσελίδα του «Μικροπράγματα» στη Lifeo. Θα βάλω στην περιγραφή αυτού του βίντεο και τα links με τα βιβλία σου, τα παραμύθια, γιατί πολλές φορές με ρωτάνε κόσμος από το κανάλι
Έχεις να συστήσεις παραμύθια για παιδιά. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ψυχοθεραπευόμενος σίγουρα γράφει ένα παραμύθι το οποίο θα είναι λιγότερο βλαβερό από τα κλασικά παραμύθια, ή καθόλου βλαβερό και πολύ χρήσιμο. Επίσης, κάτι άλλο που θέλω να πω είναι ότι δεν ήθελα να σου κάνω μια συνέντευξη του στυλ. Έλα, ρε Δημοκίδη, εσύ που είσαι γκέι, να μιλήσουμε για τους γκέι ανθρώπους και να σε παρουσιάσω μέσα από την γκέι οπτική. Οι άνθρωποι είμαστε άνθρωποι ανεξαρτήτως ερωτικού προσανατολισμού. Δηλαδή, δεν σε ρώτησα τίποτα για την ομοφιλοφιλία, αν πρόσεξες. Απολύτως τίποτα. Αναφερθήκαμε στις σχέσεις όπως τα αναφερόμασταν σε οποιαδήποτε άλλη σχέση, οποιοδήποτε άλλο ανθρώπου που μπορεί να ήταν ετεροφιλοφιλική ή όχι. Έτσι, ναι. Έχω μεγάλη αγάπη. Μεγάλη αγάπη για τους ανθρώπους με queer ερωτικό προσανατολισμό. Τεράστια αγάπη. Έχω τεράστια αγάπη σε σημείο που ο γιος μου έχει πει επανειλημμένος. Είμαι σίγουρος ότι αν ήμουν, ναι, αν ήμουν χοντρός και γκέι θα με αγαπούσες περισσότερο. Μου το έχεις πει, ναι, φοβερό. Και θεωρώ ότι αξίζει τον κόπο να βάλουμε όλοι το λιθαράκι μας όσο γίνεται να ζούμε σε μια κοινωνία στην οποία τίποτα φυσιολογικό να μην μας φαίνεται παράξενο. Τίποτα φυσιολογικό να μην μας φαίνεται παράξενο. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι στην παρέα μας. Έχω τόσα πολλά που θέλω να σου πω, αλλά μου έχεις βάλει κόφτη τώρα. Δεν θέλω να σε κάνω. Έχω λίγη ευλογημένη ενσυναίσθηση. Έχω νομίζει. Μάλιστα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Χαιρετίσματα σε όλες και όλους τις τηλεθεάτριες και τους τηλεθεατές. Οι οποίοι θα γίνουν ακροατές των μικροπραγμάτων, όσοι δεν είναι ήδη. Μου είχε στείλει μια φίλη προχθές. Με έκαψες με το Δημοκίδη, με έκαψες, δεν μπορώ να κοιμηθώ τα βράδια, το βάζω και το ραγκώσει. Μπράβο, μπράβο. Χαίρομαι πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ, Άρη μου, και θα τα πούμε διαφορετικά σύντομα. Έτσι, έτσι. Ωραία. Για χαρά. Φιλιά.